Πάμε λοιπόν, Παρασκευή 11 Νοέμβρη 2022, TGIF που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, ο λαός είναι φίλος μας. Πώς θα γίνει, έτσι είναι. Thank God it's Friday. Δηλαδή, έρχεται η Παρασκευή και λέμε ότι θα ξεκουραστούμε λίγο. Βέβαια, τώρα, άμα έχεις παιδιά, αρχίζει ο Γολγοθάς. Έτσι, μπάλες από εδώ, από εκεί, τρέξιμο, αυτά. Αλλά είναι όμορφη όλη αυτή η κατάσταση και το σκηνικό. Ιδιαίτερα, άμα πετυχαίνει και κανακολάκι ο Οδυσσέας, γίνεται πιο όμορφο ακόμα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και επειδή είναι Παρασκευή και επειδή η Παρασκευή είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό, ναι, κατά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και των αγωνιστικών δραστηριοτήτων, εμείς επιμένουμε ερασιτεχνικά. Εμείς επιμένουμε μακριά από τον επαγγελματισμό και τον τρόπο με τον οποίο έχει πλέον αλλάξει η εικόνα και η βιτρίνα του παγκόσμιου αθλητισμού. Πάρτε παράδειγμα τώρα το Κατάρ, το τι έχει γίνει εκεί, παιδιά. 100 βυθυμάτων, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες εργάτες ότι έχουν χαθεί, έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί λόγω της κατασκευής των σταδίων κλπ. Για να γίνει το παγκόσμιο κύπελο, να γίνουν ακόμα πλουσιότερες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των μεγάλων επιχειρηματιών, των μεγάλων εταιριών, των πολυεθνικών κλπ. Κλπ. Όλων αυτών όσοι χορεύουν γύρω από την μπάλα και τα δισεκατομμύρια που προσφέρει. Έτσι λοιπόν σήμερα εμείς θα παρουσιάσουμε την ιστορία, την αθλητική ιστορία της Κεσαριανής. Όταν ακούς Κεσαριανή, αμέσως στο μυαλό σου έρχεται στον Εθνικό Αστέρα. Η ιστορία αυτής της ομάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι μόνο ο Αστέρας. Θα βρούμε πίσω από την προσφυγιά και μετά πώς δημιουργήθηκαν κάτω από πολύ δύσκολα χρόνια όλες αυτές οι ομάδες που πρωταγωνίστησαν από τη δεκαετία του 20 μέχρι αργότερα και πώς φτάσαμε στο σημερινό Εθνικό Αστέρα να είναι πλέον Μικρασιατικός Αστέρας με τη συνένωση με την ομάδα του Μικρασιατικού, επίσης ιστορική ομάδα. Θα δούμε τι γίνεται εκεί με τις ακαδημίες, θα δούμε τι γίνεται εκεί με την πρώτη ομάδα, πού βρίσκεται, σε ποια κατηγορία, τι λέει ο κόσμος, όλα αυτά με τον πρόεδρο του Μικρασιατικού Αστέρα, τον Ηλία Μιχαηλίδη, που είναι και το πρόσωπο της ημέρας. Η ομάδα μάλλον της ημέρας, σήμερα Παρασκευή, είναι ο Μικρασιατικός Αστέρας της Κεσαριανής. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Βικέντιος, η Βικεντία, ο Βίκτορ Ουγκό, η Βικτωρία, ο Δράκος, ο κακός ο Δράκος, ο Δράκον και ο Μινάς. Και σήμερα είναι η μέρα της ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλά παιδιά, υπάρχει και δημόσια ασφάλιση, έτσι να την προωθήσουμε λιγά και να την προστατεύσουμε. Και η μέρα του οριγκάμι. Τι είναι τώρα εδώ το οριγκάμι, παιδιά, κάτι τέτοιο είναι, μισό λεπτό. Γιατί αυτά, εντάξει, τα ξέρω εγώ, αλλά δεν τα ξέρω αυτή τη στιγμή, καταλάβατε. Οπότε πάμε στο Σαν Σήμερα που είναι μια εκπληκτική σελίδα, η οποία μας τα αναλύει όλα αυτά για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό το κομμάτι το σημερινό. Μισό λεπτό, εδώ μαζί είμαστε και τα κάνουμε. Η μέρα του οριγκάμι γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου. Ξεκίνησε από την Ιαπωνία και επεκτάθηκε διεθνώς για να τιμηθεί η πανάρχια ιαπωνεζική τέχνη του οριγκάμι, δηλαδή του περίτεχνου διπλώματος του χαρτιού με το οποίο κατασκευάζονται διάφορα καλλιτεχνήματα. Να σημειώσουμε ότι στην τέχνη του οριγκάμι δεν επιτρέπεται το κόψιμο του χαρτιού. Ορίστε. Είναι σήμερα η μέρα οριγκάμι. Φτιάξτε ό,τι μπορείτε με το χαρτί. Εμείς αίτες φτιάχναμε πιτσιρίκια, παιδιά. Θυμάστε και εκείνα τα αυτοσχέδια, καπελάκια, τα φοβερά με εφημερίδες εκείνα, εντάξει. Λοιπόν, γεγονότα. Το 1912 η συνέλευση της ΣΑΜΟΥ με πρόεδρο τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσσει την ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Το 1918 οι δυνάμεις της Αντάτ και η Γερμανία υπογράφουν ανακοχή. Είναι η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1940 το πρώτο τζιπ βγαίνει από την γραμμή παραγωγής. Το 1942 η τουρκική βουλή ψηφίζει νόμο που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία, Varlik Vergisi. Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετικού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμενίων. Το 1950 σμήνος ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί επιχειρήσεις υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Πόλεμος της Κορέας. Μια ιστορική στιγμή διένεξης και αντίδρασης του κόσμου και αντίστασης ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινωνίας μας τότε, γιατί έπρεπε να φύγουν ελληνικά στρατεύματα και να πάνε να πολεμήσουν στην Κορέα. Προς τι, ποιος ο λόγος. Ποιος ο λόγος του πολέμου στην Κορέα βασικά και πώς ξεκίνησε και έγινε αυτός
ο πόλεμος, αλλά αυτή είναι μια ολόκληρη ιστορία. Θέλουμε 10 εκπομπές για να την αναλύσουμε. 2002, το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του Κυπριακού, που συνέταξε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπριακή Δημοκρατία, στην Τούρκο-Κυπριακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις, την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βρετανία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Κύπριος Πρόεδρος Γλάφκος Κλειρίδης δηλώνουν ότι το σχέδιο είναι διαπραγματεύσιμο. Η Βρετανία παντού χώνει πάντως, παιδιά, την ουρίτσα της, ακόμα στο Κυπριακό, ακόμα συζητάμε για τη Βρετανία. Σαν σήμερα το 1885 γεννιέται ο George Patton, Αμερικανός στρατηγός που διακρίθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1912, νεαρός υπολοχαγός τότε, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με την ομάδα των ΗΠΑ στο μοντέρνο πένταθλο και κατατάχει πέμπτος αφού απέτυχε στη σκοποβολή. Το 1928 γεννιέται ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης. Το 1975 ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, τον ξέρετε, είναι Αμερικανός γνωστός ηθοποιός. Έτσι είχε παίξει και στο το έργο αυτό εκεί με το Τιτανικό. Δεν είχε παίξει ο Ντικάπριο, δεν ήταν βέβαια, ο Ντικάπριο. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Διομηδής, Έλληνας τραπεζίτης και πολιτικός, είχε γεννηθεί το 1875. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξης Μηνωτής, ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου, με τεράστια μορφή του ελληνικού θεάτρου. Και το 1990, σαν σήμερα, φεύγει μια τεράστια μορφή, όχι μόνο της ποίησης, αλλά και ολόκληρης της χώρας, οποιοδήποτε επίπεδο, ο Γιάννης Ρίτσος. Ο Γιάννης Ρίτσος, που δεν έφυγε ποτέ. Λοιπόν, έγινε χαμός, παιδιά, για να περάσουμε και στις ειδήσεις της ημέρας, με την ιστορία αυτή με το αεροσκάφος. Δεν ξέρω, ανοίξατε κανάλια, ίσως και ραδιόφωνα το πρωί. Είμαστε και εμείς εδώ για να σας πούμε τι ακριβώς συνέβη. Μισό λεπτό να πιω μια γουλίτσα καφέ. Παιδιά, έτσι, εδώ στην Παρεούλα πίνετε και σε κάνα καφεδάκι. Αν είναι και απόγευμα εκεί που είναι, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία, ίσως να ετοιμάζεστε για κανένα diner, να βγείτε κάμια βολτίτσα. Αλλά εντάξει, λέμε τώρα, εδώ στην παρέα. Ένα αεροσκάφος. Μιλάμε, έγινε, παιδιά, τι να σας πω, υπήρχε η πληροφορία ότι είχε επιβιβαστεί σε αεροπλάνο είτε από το Ντουμπάι είτε από τη Νέα Υόρκη, ποιας εταιρείας ήτανε, της Emirates, έτσι. Σε ένα από τα δύο αυτά αεροσκάφη υπήρχε ένας ύποπτος ως τρομοκράτης, έτσι. Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας μετά από αυτή την πληροφορία. Η πτήση για το Ντουμπάι ήταν σε φάση τροχοδρόμησης, έπεσε σήμα προκειμένου το αεροπλάνο να επιστρέψει στη βάση. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, οι αρχές προχώρησαν σε εξονυχιστική έρευνα, αλλά δεν βρέθηκε τίποτα ύποπτο. Το δεύτερο αεροπλάνο πάλι της Emirates, ένα από τα δύο λέγανε ότι εκεί ένας από τους επιβάτες είναι τρομοκράτης ή τέλος πάντων κάτι ύποπτο, είχε ήδη απογειωθεί και βρισκόταν πάνω από την Ιταλία και την Γαλλία. Αρνήθηκαν την προσγείωση οι δύο αυτές χώρες. Σου λένε, τι, θα μπλέξουμε εμείς τώρα εδώ? Άντε, πηγαίνετε το πίσω από εκεί που ξεκίνησε, από την Ελλάδα. Ωπς, γυρίζει πάλι πίσω. Ο πιλότος παίρνει εντολή και συνοδεύεται, παρακαλώ, για να κάνει την προσγείωση, την αναγκαστική πλέον προσγείωση, από δύο F-16. Κάπου άκουσα τώρα, μπορεί να είναι και ακραίο, ρε παιδιά, αλλά εγώ κάπου το είδα σε ένα κανάλι το πρωί στην τηλεόραση, από τα ιδιωτικά κανάλια, ότι υπήρχε η εντολή πως αν επιβεβαιωθεί ότι είναι τρομοκράτης μέσα και ότι κάτι συμβαίνει, δηλαδή είναι έτοιμη να γίνει κάποια τρομοκρατική ενέργεια, ότι τα F-16 είχαν πάρει εντολή να καταρρύψουν το αεροσκάφος. Πολύ ακραίο μου φαίνεται αυτό, παιδιά, εμένα. Αλλά για φανταστείτε τώρα, έχουμε δει εικόνες με αεροσκάφη τα οποία προσγειώνονται στους δίδυμους πύργους. Φανταστείτε τώρα, λέμε, που νομίζω ότι όλο αυτό ήταν μια έτσι άσκηση ετοιμότητας. Λέμε, φανταστείτε να είναι τώρα κάποιος εκεί και να θέλει να το ρίξει στον Ιερό Βράχο, στην Ακρόπολη. Αμάν, αμάν. Τέλος πάντων, με το που προσγειώθηκε το αεροπλάνο, οι αρχές προχώρησαν σε έλεγχο των επιβατών. Υπάρχουν και βίντεο μέσα από το αεροσκάφος και μάλιστα δείχνουν και τον μάλλον ύποπτο. Αν μπείτε στο Twitter θα τα δείτε όλα αυτά. Δεν υπήρξε τίποτα, όλα καλά και όλα ωραία. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή η Νίτσα Μαρούδα, πρωταγωνίστησε σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου τη δεκαετία του 60 και του 70.
Δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχάλη, την Τζέννη Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Θανάση Βέγκο, τον Νίκο Κούρκουλο, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Κώστα Βουτσά, τον Γιάννη Βογιατζή, τον Σταύρο Παράβα, τον Λαβρέντι Διανέλο, τον Σωτήρη Μουστάκα και τόσους άλλους. Ήταν δεύτερος ο ρόλος της Νίτσας Μαρίδα, η ξανθιά, η όμορφη, έτσι, η τσαχπινούλα, θυμάστε. Η πρώτη της ταινία ήταν το Αγρίμι του Κώστα Καραγιάννη το 1960, έπαιξε συνολικά σε 37 ταινίες. Τελευταία ήταν αυτή το 1980, τότε που είχαμε μπει στις βιντεοπαραγωγές, έτσι, με τίτλο «Υποψήφοι βουλευτές και βουλευτίνες». Η πρώτη της εμφάνιση ήταν στην ΙΕΝΕ το 1982, στη σειρά Κομωτήριο, «Ιστορίες του Σεσουάρ». Και ανάμεσα στις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, «Η Μακρικοστέη και οι Κοντογιώργηδες», «Ο Κατήφορος», «Μην είδατε τον Παναή», «Τέντι Μπόι Αγάπη μου», «Μια τρελή τρελή οικογένεια», «Δεσποινής Διευθυντής», «Ο Παπατρέχας», «Η γυναίκα μου τρελάθηκε», «Η Βουλευτίνα», «Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης», «Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα», «Το ανθρωπάκι», «Η ωραία του Κουρέα», «Η Νεράιδα και το Παλικάρε», παιδιά. Τι έχει, τι μνημειώδεις ταινίες έχει καταγράψει ο ελληνικός κινηματογράφος εκείνης της εποχής, έτσι. Κάθε τίτλος που λέγαμε τώρα ταινίας και μια ιστορία πραγματικά με ηθοποιούς που άφησαν ανεξίτηλο το πέρασμά τους από το πανί και βέβαια με μορφές που δυστυχώς δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω σε οποιοδήποτε επίπεδο. Πάμε στον Αϊστράτη. Θα γίνει το πρώτο πράσινο νησί, μαθαίνω. Βρίσκεται στην τελική ευθεία για να γίνει το πρώτο ολοκληρωτικά πράσινο ελληνικό νησί. Έχει 200 μόνιμους κατοίκους όλο το χρόνο. Έτσι το καλοκαίρι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται και ο τουρισμός. Πηγαίνει, έρχεται ο κόσμος, έτσι ζει και το νησί. Θα καταναλώνει αποκλειστικά ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, λέει το ρεπορτάζ. Το μικρό υβριδικό έργο που δρομολογείται στο ακριτικό νησί του Βόρειου Αιγαίου θα αποτελέσει οδηγό για μεγαλύτερα projects. Βάσει σχεδίου, στον Αϊστράτη θα πάψει εντελώς τη λειτουργία ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, ο οποίος λειτουργεί με ντίζελ. Στόχος είναι το νησί να καταστεί ενεργειακά αυτόνομο, δείχνοντας το δρόμο και τον τρόπο για αντίστοιχα έργα και σε μεγαλύτερες περιοχές. Ερώτηση, έτσι τώρα, αφελής ερώτηση, μήπως πίσω από όλη αυτή την κατασκευή του υβριδικού έργου κρύβονται τίποτα ιδιωτικά συμφέροντα? Δεν ξέρω, δεν το ξέρω πραγματικά. Απλά ερωτώ. Αϊστράτης, για να πιάσουμε την ιστορία, μέρος εξορίας, μέρος όπου κυνηγούσαν τους αγωνιστές κομμουνιστές, μέρος όπου έχουν κρατηθεί εκεί, έχουν κάνει εξορία ο Μάνος Κατράκης, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Μενέλαος Λουντέμης, ο Τάσος Λιβαδίτης. Και έχει γράψει εκεί στον Αϊστράτη ο Γιάννης Ρίτσος το περίφημο ποίημα «Γράμμα στον Ζολιό», Κιουρί. Αϊστράτης, Νοέμβρης 1950. Αγαπημένη μου Ζολιό, σου γράφω από τον Αϊστράτη. Βρισκόμαστε εδώ πέρα κάπου 3.000 άνθρωποι, απλοί, δουλευτάδες, γραμματιζούμενοι, με μια τρύπια κουβέρτα στον ώμο μας, με ένα κρεμμύδι, 5 ελιές και ένα ξεροκόμματο φως στο ταγάρι μας. Άνθρωποι απλοί, σαν τα δέντρα μπροστά στον ήλιο. Άνθρωποι που δεν έχουμε άλλο κρίμα στο λαιμό μας. Εξών μονάχα που αγαπάμε, όπως και εσύ, τη λευτεριά και την ειρήνη. Ξεμάθαμε πολλά, Ζολιό. Ξεμάθαμε πως γλιστράει το ψάρι της γαλήνης στα ριχά της Ιγαλιάς. Πως μπλέκονται οι γαλάζιες φλέβες στα χέρια της άνοιξης. Ξεμάθαμε. Μάθαμε τώρα κάτι πράγματα απλά, πολύ απλά, πολύ σίγουρα. Πως ο ουρανός αρχίζει από το ψωμί. Πως δεν είναι δίκιο άλλοι να βγάζουν το ψωμί και άλλοι να τρώνε το ψωμί. Πως δεν είναι δίκιο να φτιάχνουν κανόνια και να λείπουν τα αλέτρια. Απλά πράγματα. Μπορεί και ένα παιδί να τα πει σε μια φυσαρμόνικα της τσέπης. Μπορεί και ένας καλός φαντάρος που ονειρεύτηκε τη μάνα του να την αχτεί από τον ύπνο του και να τα πει σε μια σάλπιγγα. Και οι νεκροί μας το ξέρουν πιο καλά. Κάθε νύχτα η σιωπή τους το φωνάζει. Απλά πράγματα. Δεν είμαστε σοφοί, Ζολιό. Απλά πράγματα λέμε. Πολύ απλά τα λέμε. Πως αξίζει κανένας να ζει και να πεθαίνει για τη λευτεριά και την ειρήνη. Σαν σήμερα έφυγε ο Γιάννης Ρίτσος. Στην Πάτρα. Τώρα δείτε, για να το ελαφρύνουμε λίγο και να γελάσουμε κιόλας. Αχ, τι ωραίος ο καφές, παιδιά. Αναζωογονητικός είναι το πρωί. Εντόπισαν οι αρχές στο σπιτάκι μίας γάτας ναρκωτικά. Είχε κρύψει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εκεί ένας άνδρας, ο οποίος βρήκε αυτή την εφάνταστη κρυψώνα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, και ένας άνθρωπος υπεράνω υποψίας, όπως είπαν οι γείτονες. Ήταν το σπίτι όμως τριώροφο και προκάλεσε έτσι στις αρχές λίγο εντύπωση. Λένε, τι είναι τώρα τριώροφη γάτα που πηγαίνει από το ρετυρέ και κατεβαίνει κάτω στον πρώτο και μετά στο υπόγειο, ξέρω εγώ. Πώς γίνεται αυτό? Και, εκεί λοιπόν ήταν χωρισμένο το σπιτάκι. Στη μία υπήρχε χασίση,
Όμορφο και μυρωδάτο που λέγανε τα παλιά τραγούδια, χωρισμένο σε δόσεις. Στο δεύτερο ήταν το θησαυροφυλάκιο, το χρήμα δηλαδή. Εκεί εντοπίστηκαν και, και τα χρήματα. Και στο υπόγειο δεν ξέρω τι είχε, ρε παιδιά. Τίποτα. Θα πίνει και η γατούλα κάπου. Δεν έπρεπε να πάει και η γάτα. Απίθανες ιστορίες. Απίθανη ιστορία μας έρχεται από την περιοχή Ρέιπουρ, ένα μικρό χωριό. Περίπου μάλλον εκεί στο Ρέιπουρ. Πού είναι αυτό το Ρέιπουρ, παιδιά? Στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι αυτό, έτσι. Τώρα μην μπερδεύομαι, εκείνη και στην Αυστραλία. Δεν λέει εδώ το ρεπορτάζ. Ναι, μάλλον θα το ψάξω να δω. Για κάτσε να δω και πώς γράφεται κιόλας. Τώρα το έχουν γραμμένο στα ελληνικά. Εδώ στην είδηση. Άντε να το βρεις. Ρέιπουρ. Α, όχι, παιδιά. Τι Ηνωμένες Πολιτείες. Ινδία. Ινδία. Εδώ είμαστε. Ένα 8χρονο αγόρι. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Το δάγκωσε η κόμπρα. Δύο φορές. Βρέθηκε στον δρόμο μια κόμπρα, το δάγκωσε το παιδί, το 8χρονο αγοράκι, σε αυτό το μικρό χωριό. Τυλίχτηκε γύρω από το χέρι του παιδιού, δεν το άφηνε. Το αγόρι έτσι τρελάθηκε και δάγκωσε την κόμπρα. Ακούστε τώρα την αντίδραση του μικρού. Και κατάφερε να τη σκοτώσει με τα δόντια. Απίθανη ιστορία, 8χρονος πιτσιρικάς. Ταινία Deepak λέγεται. Μεταφέρθηκε μετά σε μονάχα επίγουσας περίθαλψης, εξετάστηκε, πήρε εξιτήριο έτσι για το τσίμπημα αυτό. Ήταν ένα στεγνό δάγκωμα και τη γλίτωσε, αλλά το δικό του δάγκωμα δεν ήταν καθόλου στεγνό. Την καθάρισε, παιδιά, την κόμπρα. Κόμπρα πιτσιρικάς 0-1. Και κλείνουμε. Α, να πούμε ότι σήμερα, με τη σύμφωνη γνώμη και την επιθυμία του καλεσμένου μας που θα είναι σε πολύ λίγο κοντά μας, ο Ηλίας Μιχαλίδης, θα παίζουμε αποκλειστικά μουσική επένδυση με τη φωνή του Στελάρα, Στέλιος Καζατζίδης. Σήμερα, μετά από αυτή την είδηση, θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Έτσι, τι τραγούδι, μύθος, έτσι, ολόκληρη ιστορία, γυάλινος κόσμος. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην ύπατος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ και δραστήριος ομογενής του Τέξας, ο Αντώνιος Κουζούνης. Στενοχωρήθηκε πάρα πολύ εκεί η τοπική κοινότητα, ήταν δυναμική η παρουσία του. Είχε εκλεγεί στο ανώτατο αξίωμα της ΑΧΕΠΑ τον Αύγουστο του 2013 και εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη η στεναχώρια, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δραστήριος, συμμετείχε εκεί στα της ελληνικής κοινότητας και έδινε τη δική του μάχη μέσα από την ΑΧΕΠΑ. Είχε γεννηθεί το 1937 στην Ελλάδα και αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο του Χιούστον, διατέλεσε διευθυντής πωλήσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας στις νότιο-δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Ήταν επικεφαλής μιας σημαντικής κτηματομεσητικής φίρμας στο Χιούστον για περισσότερα από 35 χρόνια. Έτσι, 64 χρόνια ήταν στην ΑΧΕΠΑ, πέρασε από διάφορες θέσεις στον τομέα του, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και από το ΥΠΑ, το συμβούλιο, το γενικό, έτσι ξέρετε, το κεντρικό συμβούλιο της ΑΧΕΠΑ. Και είχε λάβει το μετάλλιο κοινωνικής προσφοράς Άγιος Ανδρέας από τον Αρχιεπίσκοπο Ιάκωβο τότε για την προσφορά του στην ελληνική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Παιδιά, τα λέμε τόση ώρα και ξέχασα να πω την ταυτότητα της εκπομπής, δηλαδή, έτσι. Είναι η εκπομπή «Η ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιάννης Στέλιος Τζιρβελάκης στη δημοσιογραφική παραγωγή και στην ασυνταξία είναι η Στέλλα Κλιάνα. Και σήμερα είναι Παρασκευή 11 Νοέμβρη του 2022. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Πάμε στην Κεσαριανή. Την ηρωική Κεσαριανή, μέσα από το πέρασμα της ιστορίας, για να δούμε το πώς όλο αυτό το κομμάτι αποτυπώνεται μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες των σωματείων εκεί. Και ο κατάλληλος άνθρωπος για να συζητήσουμε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει και την ιστορία του τόπου, αλλά και την ιστορία και τη λειτουργία και τη δράση των ιστορικών αυτών αθλητικών σωματείων από την αρχή, από το ξεκίνημά τους. Ο Ηλίας Μιχαλίδης, πρόεδρος σήμερα του Μικρασιατικού Αστέρα. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, Καλά, Νίκο μου, τι κάνεις? Πρόλαβες να πεις καφέ ή σε πήραμε από το λαιμό? Το πίνω τώρα. Α, εντάξει, ωραία. Πίνουμε μαζί. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε το εξής, Ηλία μου, επειδή έχουν γίνει ανακατατάξεις και φέτος έτσι στην περιοχή, στο αθλητικό αντικείμενο και όλο αυτό το κομμάτι που συνεπάγεται αυτού. Θέλω να πούμε, να πιάσουμε την ιστορία από το σήμερα, να πούμε δύο στοιχεία και μετά να γυρίσουμε παλιά, γιατί νομίζω ότι αυτό που έγινε σήμερα και η συνένωση δύο αθλητικών σωματείων με τη δημιουργία του Μικρασιατικού Αστέρα έχει ρίζες πολύ παλιά και θα πρέπει να το εξηγήσουμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος.
Αυτό που έγινε φέτος και έγινε με την προσπαθή βέβαια και της Δημοτικής Αρχής και νομίζω και με όλου του κόσμου της περιοχής, του αθλητικού κόσμου της περιοχής, που στην αρχή δεν είχαν καταλάβει τι πρόκειται να γίνει και λίγο υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Τώρα όμως δεν υπάρχει καμία. Όλα κυλούν ομαλά. Έγινε λοιπόν ότι μέσα με τις δύο ομάδες, το μικρασιατικό που ήταν στην άλφα κατηγορία, στην τοπική κατηγορία τέτοια, και το Εθνικό Αστέρα που δυστυχώς έπεσε και δεν πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια και έπεσε στη γάμα κατηγορία θεμένου, ενώσαμε τις δύο ομάδες κάτω από το όνομα Μικρασιατικός Αστέρας. Και έτσι λοιπόν παίζουμε τη μεγαλύτερη κατηγορία αυτές τις δύο ομάδες μαζί. Ναι. Με τα λόγια ενώσαμε τις δυνάμεις μας και κάναμε κάτι πιο ισχυρό. Πραγματικά είναι κάτι πιο ισχυρό. Είναι βλέψεις για ψηλότερα και ήδη φαίνεται και από τη βαθμολογία στο παιδί το πράγμα. Δημιουργήθηκε μια ομάδα. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές πάρα πολύ ικανοί και γενικά έχει, το έχει χαιρετήσει ο κόσμος ήδη αρκετά και περιμένουμε και ακόμα περισσότερα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Κεσαριανοί και ο Εθνικός Αστέρας ήταν κάτι πολύ μεγάλο στο ποδοσφαιριστές, δεν ήταν απλά πράγματα. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία έχει παίξει 6 χρόνια στην Α' Εθνική Κατηγορία με αξιοτιμία την παρουσία. Έχει παίξει, νομίζω ότι είναι πρωτοπόρος στον πίνακα αυτών στις συμμετοχές στη Β' Εθνική. Δεν θυμάμαι τώρα 26-27 φορές. Αμέτρητες στη Γ' και στη Δ' και τα σχετικά. Δεν ήταν λοιπόν ο Αστέρας μια ομάδα η οποία μπορεί να παίξει στη Γ' κατηγορία σύνολο. Έτσι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλλες ομάδες, αλλά εντάξει, είναι η μοίρα της να είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και δεν μπορεί να το παραλέψει κανένας αυτό. Είναι μια μεγάλη ιστορία και απορώ, Ηλία, πώς έφτασε η ομάδα αυτή να έχει πέσει πλέον στην τρίτη κατηγορία της ΕΠΣ Αθηνών. Μιλάμε για κακοδιαχείριση, μιλάμε για δυνατότητες που δεν υπήρχαν σε οικονομικό επίπεδο, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι προφανώς ήταν κάποια στιγμή κοντά στο σύλλογο και για τον ΑΒ λόγο δεν μπορούσαν πλέον να είναι και να υποστηρίζουν. Δηλαδή είναι αδιανόητο μια ομάδα που έχει παίξει στη μεγαλύτερη κατηγορία και με τόσο μεγάλη ιστορία, σε μια περιοχή που έχει ιστορία, να μην μπορεί και να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Και εδώ ίσως κρύβει η ερώτηση και τη μοίρα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, έτσι. Θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε και αυτό, να το ανοίξουμε λίγο, αν γίνεται. Να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, είναι τα σημεία των καιρών, Νικό. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός είναι καταλυμμένος. Σημαίνει πάνω όλα. Και κατά διαχείριση και ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο, δεν έχει τόσο πάθος όσο είχε παλιότερα. Οικονομικά ήταν η κατάσταση πολύ χάλια, έτσι, αλλά ήταν μια μοίρα πιο προδιαγεγραμμένη να φτάσει εκεί η ομάδα. Υπήρχαν κάποιοι ομαδικοί στο παρελθόν, το κρατάγανε το σωματείο σε ένα επίπεδο εκτροπές. Δυστυχώς και αυτοί εκλείσανε, δεν μπορούσαν, οι δυνατότητες στενεύουν και πάλι. Και η μοίρα ήταν αυτή που έγιναμε τώρα, πέρσι. Και δεν είναι πρώτη φορά, έχει ξαναμπέσει αυτό στη γάμα κατηγορία. Κατάφερε με κύριου σκόπου να ξανανεύει τη β' κατηγορία όπου ήταν και τελικά φέτο ξανάπεσε πέρσι, δηλαδή ξανάπεσε το πρωτάθλημα. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο κορονοϊός. Είχαν διακοπεί τα πρωταθλήματα, όλα τα σωματεία με ελάχιστες εξαιρέσεις. Θα έχει βλάψει η διακοπή των πρωταθλημάτων γενικότερα. Έχει γεμίσει απεσιοδοξία το αθλητικό ποδόσφαιρο. Γιατί μην ξεχνάμε, δεν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες, αθλητές και έχουμε να κάνουμε με ένα ρομαντικό κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, όπως πάει στο γήπεδο στις γειτονιές, είναι ρομαντικός. Έτσι. Δεν είναι πάει για να κερδίσει, ας πούμε, όπως στην Α' Εθνική, στην Β' Εθνική, μια άλλη ομάδα και τα σχετικά. Πάει γιατί είναι η γειτονιά του. Αυτό λοιπόν σταμάτησε να υπάρχει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σταμάτησε. Εντάξει, μίκρινε. Δεν σταμάτησε. Τέλος πάντων, φιλοδοξούμε εμείς
πλέον, εντάξει, να ξεχάσουμε αυτό το παρελθόν, το κακό τώρα, για την ομάδα αυτή, τη μεγάλη αυτή ομάδα, τον Ζεκουαστέρα, και να πάμε μπροστά. Και αυτό είναι ο στόχος μας, όλων των ανθρώπων που ασχολούμαστε με την ομάδα αυτή τώρα. Και το μπροστά σημαίνει και η παρουσία μας αυτή τη στιγμή στην άλφα κατηγορία, η οργάνωση κυρίως του σωματείου, η οποία είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχετε μεταφέρει εκεί στοιχεία από τον Μικρασιατικό που ήταν όντως ένα πολύ καλά οργανωμένο ερασιτεχνικό σωματείο με τις ακαδημίες του, με τις εκδηλώσεις του. Δηλαδή φαινόταν, φως φανάρι, το λέω εγώ τώρα που τα παρακολουθώ αυτά, ότι εκεί γίνεται σοβαρή, ωραία και μετρημένη δουλειά χωρίς φανφάρες και τυμπανοκρουσίες, αλλά με δουλειά, δουλειά, δουλειά. Δεν μας αρέσει να φάσει και την τυμπανοκρουσίες, Νίκο. Δεν είναι η φιλοσοφία μας αυτό. Η φιλοσοφία μας είναι να υπηρετούμε τις ομάδες και κυριότερα τις ομάδες της γειτονιάς, έτσι. Ναι, είχαμε σκέψει το κεφάλι και είχαμε δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια και φτιάξαμε κάτι καλό, κάτι οργανωμένο, κάτι υγιές. Πάνω σε αυτό το υγιές κομμάτι έχουμε βασίσει και το καινούργιο οικοδόμημα, το Μικρασιατικό Αστέρα, και θέλουμε να ελπίζουμε και πιστεύουμε πάρα πολύ ότι θα πετύχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μ' ακούς και πρώτη φορά είσαι τόσο πολύ αισιόδοξο ότι θα γίνει κάτι. Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσω εδώ πέρα ότι έχει βρεθεί και έχει λυθεί και το οικονομικό πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το αθλητικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό το τραβάναμε δύο και σάμφωση όλα τα προηγούμενα χρόνια στο Μικρασιατικό. Έχει βρεθεί ένα χορηγό, δεν θέλει να πούμε στο κομμάτι και θέλει να αναδέεται σαν χορηγό, να φαίνεται σαν χορηγό, ο οποίο βοηθάει πάρα πολύ την κατάσταση. Μπράβο, μπράβο. Μία ερώτηση θέλω να κάνω τώρα για τους παλιούς παίκτες του Εθνικού Αστέρα. Μεγάλες μορφές έχουν περάσει από τον Εθνικό Αστέρα, αλλά και τους οργανωμένους, οι Warriors 3, έτσι, οι οπαδοί, οι οργανωμένοι της Κεσαριανής, πού στέκονται? Δηλαδή, ενδεχομένως να υπήρχαν κάποιες διαφωνίες, κάποιες αμφιβολίες στην αρχή, τώρα πού στέκονται με όλη αυτή την ιστορία, και με βάση το ότι τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε 3 αγώνες δείχνουν ότι έγινε κάτι σωστό, δηλαδή ο Μικρασιατικός έχει 3 νίκες, είναι πρώτος, έτσι. Ναι, μαζί και όλοι. Ελπίζω να δικαιωθούν για τη συνέχεια. Στόχος μας φέτος είναι να ανεβούμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Σου είπα και στην αρχή της κουβέντας μας ότι ο κόσμος δεν είχε καταλάβει τι πάει να γίνει. Νομίζανε ότι πάει να εξαφανιστεί ο Εθνικός Αστέρας. Κάθε άλλο. Τιμή μας, καμάρι μας και δόξα μας ο Εθνικός Αστέρας. Είναι η δόξα της πόλης. Είναι ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει στο αθλητικό κομμάτι. Μαζί βέβαια και με την ΕΑΔΗ στο μπάσκετ, έτσι. Γιατί να μην την ξεχνάμε. Με Α1 παρουσίες. Μια έδρα που δεν παίρνει για να δει με τίποτα πολύ δύσκολα οι λεγόμενα μεγάλες ομάδες. Τα έχουμε ζήσει αυτά όλα από κοντά. Μια που το αναφέρουμε, έχει πάρει το πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος στην ΕΑΔΗ. Για τα ιστορικά μιλώντα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν. Δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω για τον μπάσκετ. Δηλαδή, και εκεί έχουν περάσει μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ. Τον Πολίτη, μπορούμε να αναφέρουμε. Ναι, ναι. Πρώτα και μόνο, έτσι, το συγχωρεμένο. Λοιπόν, αλλά ας μιλήσουν άλλοι για τον μπάσκετ, δεν είμαι εγώ αρμόδιος. Μιλάμε όμως για μια επίσης πολύ μεγάλη ομάδα και δεξασμένη ομάδα. Ο Εθνικός Αστέρας λοιπόν είναι αυτό που είπα και για την ΕΑΔΗ, μια δοξασμένη ομάδα. Δεν μπορεί να την παραδείγουμε για την μετάσχεση. Λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω και άλλα σωματεία με ανάλογη δόξα ή λιγότερη ή περισσότερη. Ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό πολύ εύκολα ο Θρίαμβος. Εντάξει, και ο Θρίαμβος είναι μια ομάδα που έπαιξε στη ΓΑΜΑ Εθνική, διότι έχει μια συμμετοχή στη ΒΙΤΑ Εθνική, νομίζω. Και τον βλέπεις τώρα στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Ξαναγυρνάμε λοιπόν και λέμε ότι η μοίρα των σωματείων έτσι που πάει είναι να διαλάνε κοινώς. Να συνοπίσουμε την κακή λέξη αυτή, να διαλάνε. Δυστυχώς.
Αυτό γιατί γίνεται, γιατί η πολιτεία δεν είναι ή δεν μπορεί να είναι ή δεν θέλει να είναι αρρωγός στις προσπάθειες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς και πολλοί κόσμος ακόμα ότι σε κάθε γειτονιά υπήρχαν 3-4 σωματεία, άνθιζε ο αθλητισμός και μάλιστα υπήρχε και η ωραία κόντρα μεταξύ των σωματείων της περιοχής, ο ανταγωνισμός, ό,τι γινόταν σε ένα πλαίσιο ευγενούς άμυλας και αθλητισμού. Τώρα φαίνεται ότι κάθε περιοχή μάλλον δεν αντέχει να έχει πολλές ομάδες ή έστω και λίγες ομάδες, άντε αν κρατηθεί μία ομάδα και βλέπουμε και περιοχές όπως ο Νέος Κόσμος. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει κάποια άλλη ομάδα στο Θρίαμβο, εκτός από το Θρίαμβο στο Νέο Κόσμο, που να είναι. Ο Νέος Κόσμος έχει αναγκαστεί να αλλάξει το όνομά του και να γίνει Θρίαμβος Δάφνης, γιατί δεν είχε γήπεδο η ομάδα. Μάλιστα. Ο Άο Δάφνης. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν, δεν είχε γήπεδο η ομάδα. Και έχει αλλάξει το όνομά του και γίνει Θρίαμβος Δάφνης, ώστε με την ένωση των Δήμων έχει παίζει στο γήπεδο του Ημιτού, γιατί έχει γίνει ένα κοινό Δήμο Δάφνης Ημιτού. Μάλιστα. Βρήκε έδρα εμπαθύνθωση επιτέλους και μακάρι οι άνθρωποι να μπορούν να στήσουν, γιατί είναι αμαρτία τα ιστορικά αυτά σωματεία να εκλείπουν αυτό το χώρο. Ναι. Δεν λέω, ας υπάρχουν και οι νεότερες καταστάσεις και τα λοιπά, να εκμοντερνιστούμε όπως το λέμε, ναι. Γιατί αλλάζουν όλα, αλλάζει και το ίδιο το ποδόσφαιρο. Και να βρει τον δρόμο της αυτή η ομάδα και όλες οι ομάδες. Μα θυμάμαι που είχαμε μιλήσει πριν από κάνα χρόνο περίπου 1,5 με τους ανθρώπους της ομάδας. Γινόταν μια εξαιρετική δουλειά τότε στις ακαδημίες. Γινόταν μια σοβαρή προσπάθεια και το είχαμε παρουσιάσει. Μακάρι να συνεχίζει να υφίσταται. Θα τους ξαναψάξουμε τώρα που το αναφέρεις και θα αναδείξουμε την ομάδα και τις προσπάθειες της σε κάποια επόμενη εκπομπή. Τώρα, τι κάνουμε, Ηλία? Ρίχνουμε λίγο καζατζίδι, έτσι, για να πάρουμε μία ανάσα. Νυχτερίδες και αράχνες. Κολλάει εδώ αυτό το νυχτερίδες και αράχνες με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πλέον τα αεραστεχνικά σωματεία και πώς υπολογίζεται ο αεραστεχνικός αθλητισμός από την πλευρά της πολιτείας. Και επανερχόμαστε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Συνομιλούμε εδώ με τον Ηλία Μιχαηλίδη, τον πρόεδρο του Μικρασιατικού Αστέρα. Και πάμε, Ηλία, λίγο να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, από το ξεκίνημα των αθλητικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Κεσαριανής. Να δούμε πώς ήταν τότε το καθεστώς, ποιες ομάδες είχαν δημιουργηθεί, πώς φτάσαμε στον Εθνικό Αστέρα, που είναι η ομάδα σύμβολο της περιοχής, γιατί και αυτός προέρχεται από συγχώνευση τοπικών σωματείων. Δεν τα ξέρει πολύ καλά ο κόσμος εκτός Κεσαριανής. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να τα πούμε τώρα. Κοίταξε, όπως και όλες τις γειτονιές τότε παλιά, είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλά ανεξάρτητα σωματεία. Ειδικά στην Κεσαριανή, που αγαπούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο λόγω του προσφυγικού της θαλασσίας, όπως όλες τις προσφυγικές συνοικίες, είχαν δημιουργηθεί πάρα πολλές ομάδες. Μια από αυτές ήταν και η Μικρασιατική. Στο παρελθόν, λοιπόν, υπήρχε μια κατάσταση που δεν ήταν πολλές οι κατηγορίες και μιλάμε για την εποχή του 25, του 30, τώρα ακριβώς δεν τα θυμάμαι εγώ. Δεν τα θυμάμαι, δεν τα έχω ζήσει, έτσι. Αυτά που έχουμε διαβάσει από τα βιβλία των ιστορικών της πόλης. Υπήρχε η κόκκινη κατηγορία. Αυτή ήταν μια κατηγορία που παίζανε ανεξάρτητες ομάδες και ο πρωταθλητής κέρδιζε το δικαίωμα να παίξει στις κανονικές κατηγορίες. Μια από αυτές τις ομάδες, λοιπόν, που κέρδισε αυτό το δικαίωμα ήταν και ο Μικρασιατικός. Είχε πάρει το πρωτάθλημα. Και λοιπόν ετοιμαζόταν την επόμενη χρονιά να παίξει και αυτός τις κατηγορίες. Μιλάμε για τέλη του 20 τώρα, έτσι, για να καταλάβω. Λίγο περισσότερο. Δηλαδή πρέπει να ήταν το 30, 31, 32, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Ναι. Την εποχή εκείνη, λοιπόν, και λίγο πιο μετά, μάλλον λίγο πιο μετά πρέπει να ήταν, 36-37, εκεί πρέπει να ήταν. Ναι. Υπήρχε ο Αστέρας στη Κεσαριανή. Ο Αστέρας ήταν σωματείο που είχε ιδρυθεί και έπαιζε στις κατηγορίες. Ο Αστέρας, λοιπόν, εκπροσωπούσε τον αριστερό κόσμο της Κεσαριανής. Ναι. Ο Αστέρας, όχι ο Εθνικός Αστέρας, έτσι. Ο Αστέρας, λοιπόν, αρνήθηκε να κάνει παρέλαση κάποια φορά, και ήταν τότε η δικτατορία του Μεταξά. Και της αφαίρεσε το καταστατικό, άρα και το δικαίωμα να αγωνίζεται και να υπάρχει σαν ομάδα. Άκου να δεις. Τελείωσε, λοιπόν, αυτά από εκεί. Υπάρχει τόση με συνεννόηση των ανθρώπων τότε, δεν ξέρω με δόλο, καθαρά δεν μπορώ να ξέρω τι έγινε τότε, αλλά με ρομαντισμό πάντα, έτσι.
Πήραν οι άνθρωποι το καταστατικό πλέον του Μικρασιατικού, ο οποίος ήδη είχε κερδίσει το δικαίωμά του να παίξει τις κατηγορίες, και ιδρύσανε ξανά τον Αστέρα. Άρα ξανά τη δυνατότητα συμμετοχής του στα πρωταθλήματα. Άρα ξανά τη δυνατότητα ύπαρξης της μεγάλης αυτής ομάδας, της ένδοξης του Αστέρα. Αλλά ουσιαστικά είχε απορροφηθεί ο Μικρασιατικός, πλέον δεν υπήρχε και λεγόταν Αστέρας. Μάλιστα. Έτσι έγινε. Και λίγο αργότερα συμφωνεύτηκε και με τον Εθνικό, γιατί υπήρχε και η ομάδα Εθνικός, και έτσι έγινε μια ένωση μεγάλη τότε της Κεσαριανής, ο Εθνικός Αστέρας, και μεγαλούργησε αυτή η ομάδα και αυτό το όνομα. Ο Εθνικός, να σε ρωτήσω τώρα, μπορεί να κάνω και λάθος, από ακούσματα το αναφέρω αυτό, ήταν η ομάδα του συντηρητικού κόσμου της Κεσαριανής, ας το πούμε έτσι. Κάπως έτσι ήταν, αλλά ξέρεις, τότε επικρατούσε ο ρομαντισμός, ανεξάρτητα από τα πολιτικές διαμάχες και τέτοια, που βέβαια πάντα υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα. Εντάξει, προτιμήσαμε λοιπόν να ενωθούν για το καλό του ποδοσφαίρου άνθρωποι αυτοί και να πάνε λοιπόν μια, και να τη δημιουργήσαμε μια τεράστια ομάδα. Η ομάδα δηλαδή κανονικά από τότε θα μπορούσε να έχει ονομαστεί από τότε Μικρασιατικός Αστέρας. Ναι, όπως το, όπως το περιγράφεις, ναι. Ναι, δηλαδή εντάξει, και αυτά τα λέει και ένας σπουδαίος άνθρωπος που είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ιωαννίδης, με τον οποίο αξίζει τον κόπο να κάνεις και με εκείνον μια συνέντευξη ή να κάνουμε μαζί και να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Οπωσδήποτε θα το κάνουμε, ναι, βέβαια. Ναι, ο οποίος είναι δάσκαλος για όλους, ήταν ο ίδιος γυμναστής, έχει κάνει γυμναστική σε όλες τις κατηγορίες της Κεσαριανής, είναι και Κεσαριανιώτης, και γράφει πάρα πάρα πολύ συχνά για την Κεσαριανή, τον αθλητισμό της, και πώς το λένε, και για όλη αυτή την τιμημένη ιστορία, και τη γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από τον καθένα. Ο ίδιος ήταν και ποδοσφαιριστής, έχει παίξει ποδόσφαιρο στον Εθνικό Αστέρα. Αγαπάει πάρα πολύ αυτό το όλη την κατάσταση που τα λέμε. Πάντως, πρόσφατα λοιπόν, πρόσφατα που συναντηθήκαμε, ναι, έτσι μου είπε ότι είναι διαθέσιμο σε όποτε θέλουμε. Ωραία, ωραία, θα το κάνουμε αυτό οπωσδήποτε. Να και να το κάνουμε έτσι. Και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σκέφτο. Βέβαια, λοιπόν. Και ευχαριστούμε για όλη τη, συμπαράστασή του. Μαζί και όλους τους παλεμάχους, έτσι. Ναι, ναι, θα τα πούμε και αυτά. Η ιστορία του συλλόγου επίσημα καταγράφεται πάντως ως έτος ίδρυσης το 1927, όταν είχε ιδρυθεί ο Εθνικός Κεσαριανής, έτσι. Όταν είχε ιδρυθεί ο Εθνικός. Ο Εθνικός, και στη συνέχεια το 30 ιδρύθηκε ο Αστέρας Κεσαριανής. Βλέπω τώρα και διαβάζω, έτσι. Και η συγχώνευση έγινε το 43 με όλη αυτή την ιστορία που μου είπες εσύ, η οποία δεν καταγράφεται επίσημα, έτσι. Ακριβώς. Όλα αυτά τα έχει γράψει ο κύριος Γιάννης Κουβάς, ο άλλος μεγάλος ιστορικός της πόλης, επίσης γυμναστής, αλλά του παρελθόντος βέβαια, γιατί έχει συγχωρεθεί, αλλά ναι, πολύ μεγάλο όνομα για την Κεσαριανή. Εκείνο το ωραίο λεύκομα, έτσι, το ιστορικό λεύκομα με το ασημί το χρώμα. Ένα ωραίο λεύκομα για τον Εθνικό Αστέρα και για πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι, και μέσα εκεί αναφέρει και έχει 2-3 σελίδες και για τον Μικρασιατικό. Ωραία. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι οι ποδοσφαιριστές του Μικρασιατικού, οι οποίοι μετέπειτα κάποιοι παίξαν, όχι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές παίξαν στον Αστέρα, δημιουργήσαν την ομάδα του Αστέρα. Κάποιοι από αυτούς λοιπόν δεν πρόλαβαν. Χαρακτηριστικά να αναφέρω δύο μικρά παιδιά, 17χρονα, 18χρονα, τον Κεχαγιά και τον Αλαστεριανό, οι οποίοι εκτελεστήκαν από τα αποσπάσματα των Γερμανών. Έτσι. Και εκτελέσανε οι Γερμανοί. Μάλιστα. Έτσι, γιατί ήταν αγωνιστές. Νεαροί αγωνιστές. Έτσι ιστορικά και στη μνήμη των ανθρώπων αυτών και όλων των ανθρώπων που έχουν ενθουσιαστεί για αυτά τα πράγματα. Σίγουρα λοιπόν θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα με τον κύριο Ανίλη. Ναι, θα την κάνουμε. Είναι ό,τι καλύτερο. Είναι σε όλα εξαιρετικό και έχει ένα κακό, είναι Ολυμπιακό. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο εδώ τώρα, ξέρεις. Δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο εγώ εδώ τώρα, καταλαβαίνεις.
Λοιπόν. Όχι, μια χαρά είναι. Είναι εξαιρετικό άνθρωπο και εκεί μένουμε. Δεν είναι το Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, Ηλία μου, το κομμάτι των ακαδημιών που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι όλη η ελπίδα, εντάξει, η ομάδα έχει ενισχυθεί, όπως είπες, η πρώτη ομάδα πηγαίνει καλά, φαίνεται ότι έχει στόχο τον πρωταθλητισμό και την άνοδο στην τρίτη κατηγορία. Θα το πούμε και αυτό μετά, γιατί εκεί αρχίζουν άλλες δυσκολίες οικονομικές και άλλα επίπεδα. Αλλά πάμε να δούμε τις ακαδημίες, γιατί νομίζω ότι το σημαντικότερο σημείο ακόμα και σήμερα στην ύπαρξη και τη λειτουργία του Μικρασιατικού Κεσαριανής είναι η λειτουργία των ακαδημιών. Να έρχονται παιδιά στην Κυψέλη αυτή την ποδοσφαιρική, να γιγαντώνονται, να γίνονται άνδρες, να παίρνουν όλο αυτό το κομμάτι που περιέχεται μέσα στις ακαδημίες και να βγαίνουν και καλύτεροι άνθρωποι στην κοινωνία μας, έτσι. Θα είναι παράληψη να μην πω ότι ακόμα και σε αυτή την ομάδα που δημιουργήθηκε τώρα και έχει, εντάξει, να τολμήσω να πω τη λέξη τεράστιο για την κατηγορία από τους ποδοσφαιριστές, έτσι. Υπάρχει συμμετοχή και τουλάχιστον 5-6 παιδιών από τις ακαδημίες. Α, πολύ ωραία. Οι οποίοι και παίζουν και αναγνωματικοί είναι και πιο μικροί είναι και τους περιμένουμε να παίξουν. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία δεν απέκλεισε τα μικρά παιδιά της πόλης. Ίσα-ίσα μπορώ να πω ότι τονίζει το εγχείρημα των ακαδημιών, γιατί θέλουμε να παίξουμε και μακάρι να παίξουμε όσο περισσότερα παιδιά γίνονται. Περιττό να σου πω ότι και φέτος έχουμε μια πολύ καλή ομάδα K18 και πέρσι διακριθήκαμε, πήγαμε στους ημιτελικούς την K18. Πέρσι λοιπόν πήραμε και ένα πρωτάθλημα στην K16 και φέτος λοιπόν διακρινόμαστε και στην K18 μας και στην K16 μας. Και αυτό δεν σημαίνει, εντάξει, ότι επειδή κερδίζουμε είμαστε καλοί, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι παράγουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να ενσωματωθούν μετά στην πρώτη ομάδα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν χάνουμε την ελπίδα στα παιδιά. Έτσι. Και οι γονείς των παιδιών και όλη η γειτονιά δηλαδή. Έτσι. Μας αρέσει να στηριζόμαστε. Είμαστε του ρομαντικού κομματιού κιόλας. Παρά τις άλλες καταστάσεις που επικρατούν πλέον στον χώρο του ποδοσφαίρου. Έτσι. Ο οποίος έχει γεμίσει με μάνατζερ ηλίκια, με όλα τα καλά ή τα κακά τα οποία τον περιβάλλουν. Μας αρέσει πάρα πολύ η Ακαδημία. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ακαδημία μας αριθμούν 250 παιδάκια. Είναι μια μεγάλη Ακαδημία, είναι η μεγαλύτερη της περιοχής. Και λειτουργεί καλά. Λειτουργεί καλά. Δηλαδή είναι οργανωμένες, λειτουργούν καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πλέον υπάρχουν στην Αθήνα και πολλές ακαδημίες που λειτουργούν καλά. Μια από αυτές είμαστε κι εμείς. Και είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν μπορούμε να κοιτάμε κάτι άλλο σαν μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί όμως, Ηλία, ενώ γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια, υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχουν ταλέντα που μπορούν να βγουν και να αγωνιστούν, καταλήγουμε στο κομμάτι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ας πούμε στη Super League και ενδεχομένως και στη Super League 2, και δεν υπάρχουν πλέον καθόλου Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτά τα παιδιά γιατί χάνονται, τι γίνεται και δεν απορροφώνται στη μεταξέλιξη αυτή για να παίξουν στην πρώτη ομάδα? Φοβάμαι ότι εδώ πρέπει να ρωτήσεις τις μεγάλες ομάδες, Νίκο. Αλλά αφού ρωτάς τη δικιά μου τη γνώμη, είναι ότι έχει υπερκεράσει ο επαγγελματισμός πλέον και έχει αφανίσει τον ερασιτεχνισμό και αυτό φαίνεται σε πολλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολο, μιλώντας με ένα μάναντζερ ή ξέρω εγώ τέτοια του δικτύου αυτών των πραγμάτων, και δεν είναι μόνο και για τους προπονητές, και για τους προπονητές. Αν και τώρα τελευταία βλέπω Έλληνες προπονητές καλούς. Εκεί λοιπόν χάνεται το στοιχείο του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο φαινόμενο. Στην ΑΕΚ να παίζουν 17 ξένοι ποδοσφαιριστές, στον Ολυμπιακό 18, στον Άρη Θεσσαλονίκη κανένα Έλληνα ποδοσφαιριστή. Έλληνες είπα, ξένοι ποδοσφαιριστές, έτσι. Ναι. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος τη φράση. Ξένοι ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται. Ναι. Και ένα Έλληνα. Στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Όλες οι ομάδες πλέον μέχρι και στις ομάδες τεχνικής. Δεν είναι πάρα πολύ ξένες ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι δεν είναι και ποιότητας, έτσι δηλαδή. Αν πάμε πίσω στα χρόνια, τότε που έπαιζαν κυρίως Έλληνες παίκτες και κάνοντας σύγκριση, θα μου πεις βέβαια το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, αλλά τέλος πάντων, ας κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ των εποχών, δεν είναι και οι φοβεροί παίκτες που έρχονται
και αλλάζουν έτσι την εικόνα της ομάδας. Όχι, είναι μεσαίας, ας το πούμε. Το βλέπουμε αυτό και στις ομάδες οι οποίες δεν πρωταγωνιστούν έτσι και έχουν πάρα πολλούς ξένους. Και λες, γιατί να μην έχουν, ξέρω εγώ, 11 Έλληνες και 2-3 ξένους, έτσι να υπάρχει ένα. Νομίζω και ο κόσμος το θέλει αυτό έτσι. Και δεν το λέω αυτό έτσι ούτε με εθνικιστικές κορώνες, ούτε με ρατσισμό, ούτε το αντίθετο έτσι. Αλλά χαίρεσαι όταν βλέπεις τα παιδιά τα δικά σου από την γειτονιά να παίζουν. Γιατί είμαστε όλοι του γρήγορου αποτελέσματος. Έτσι. Που σημαίνει ότι τι να περιμένω εγώ τώρα το μικρό να μεγαλώσει ή να του δώσω δυνατότητα. Δεν το χτίζει να το πιστεύω που λέγαμε στο παρελθόν. Το πέφτει. Ας πάρω τώρα ένα παιδί από το Καμερούν 22 χρονών. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να του φέρω το πιστεύω και απολύτω. Αλλά δεν πρέπει να πέσει κανένα. Και έτσι λοιπόν πλησιάζεται το διαστικό του θέματος, το βωμό της γρήγορης δηλαδή έτσι, εξέλιξης και δημιουργίας ομάδων. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν σούπα και πριν κάμα ζεριλίκα, έχουν να κάνουν τα στοιχήματα, έχουν να κάνουν όλα αυτά που έχουν μπει πλέον στο ποδόσφαιρο, ναι. Το οποίο με μαθηματική ακρίβεια καταργεί το δραστηριότητα του αντισμού, αν δεν συμβεί κάτι σοβαρό για την ανάπτυξη του εθνικού αθλητισμού, θα τον καταργήσει τελείως το εθνικό. Δυστυχώς. Η πολιτεία, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σκύψει το κεφάλι σοβαρά να βοηθήσει τα σωματεία της πόλης. Έχουν δημιουργηθεί συνθήκες. Δεν είμαι αντίθετος εγώ στα μικρά και σε αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να υπάρχουν οργανωμένα σωματεία και να είναι εγγεγραμμένα, να ξέρουμε ποια είναι τα σωματεία. Σχετικά, αλλά εντάξει, να μην το τραβάμε και πάρα πολύ είναι η άποψή μου. Γιατί το να βάζει τα σωματεία να ξοδεύουν ένα χιλιάρικο για να κάνει επικαιροποίηση των στοιχείων κάθε χρόνο, άλλο ένα χιλιάρικο γιατί χρειάζονται δικηγόροι για αυτό. Έτσι. Χρειάζονται δικηγόροι, δεν γίνεται. Χρειάζονται δικηγόροι, χρειάζεται και το χιλιάρικο. Χρειάζεται και το χιλιάρικο. Λοιπόν, και να μα δίνουν, α πούμε, 1.800 ευρώ που δώσανε πέρσι τρόπε και δεν δώσανε. Όπως το θυμούνται, και να λένε ασύντησάλλης να προσλάβουμε και τους πολιτές με ΙΚΑ και εφορίες και τα σχετικά, το οποίο είναι έξοδο για ένα σωματείο ρεφέντικο. Δεν ξεχνάμε, δεν είμαστε επαγγελματίες. Ναι. Δεν έχουμε έξοδα. Έξοδα έτσι. Μετά διαιτητών, γήπεδα, ιστορίες. Είναι. Η λίστα δεν τελειώνει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, είναι μισό λεπτό έχουμε ακόμα, Ηλία μου. Ωραία. Μισό λεπτό έχουμε ακόμα. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εκπομπή και εσένα προσωπικά, Νίκο μου, που μας δίνει το λόγο και μπορούμε να πούμε τις απόψεις μας γύρω από αυτά τα πράγματα, κυρίως από το αθλητικό αριθμό που μας ενδιαφέρει, γιατί πάντα θα μας ενδιαφέρει. Μην ξεχνάμε οι επαγγελματικές ομάδες και οι μεγαλύτερες της Ελλάδος και οι μεγαλύτερες του κόσμου έχουν παραχθεί από τον αριθμό αριθμό. Μετέπειτα γίνανε επαγγελματικές ομάδες. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να γυρνάμε την πλάτη στον αριθμό αριθμό. Ηλία Μιχαηλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάθε επιτυχία στον Μικρασιατικό Αστέρα και Σαριανής και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς αποχαιρετούμε. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας.